Καλησπέρα σε όλους μάγκες μου, καλώς ήρθατε στη βίντεο μας. Αύριο season 2 θα εξετάσουμε τι ώρα θα μπει η σεζόν, τι ξέρουμε μέχρι στιγμής, τι μας περιμένει. Έχουμε καινούργια teasers, νέες πληροφορίες για το Apple και Fortnite. Άρα οπωσδήποτε μείνετε συντονισμένοι μέχρι το τελευταίο λεπτό. Κάντε ένα like, κάντε μια γραφούλα. Βλέπετε έτσι στα γρήγορα και το item shop της ημέρας. Έχουμε πρώτον τα Royal Originals που έχει έναν καινούριο emo, το Shouya. Μετά συνεχίζουμε με Signature Styles, Dark Bomber πίσω στο shop. Έχουμε τους super ήρωες με όλα τα cosmetics τους, κάποια default skins, Lady Gaga, όλα τα πράγματα για το Fortnite Festival. Έχουμε Rocket Racing Cosmetics, Level Up Quest Pack, κάποια Battle Passes, Special Offers and Bundles και έτσι κλείσαμε το shop μας για σήμερα. Μάγκες, υπενθυμίζω κιόλας τελευταία ευκαιρία να βάλετε support the creator MT1993 κάτω παύλα 96 στο shop για να μπείτε στο μεγάλο μας giveaway. Θα κάνουμε την κλήρωση μόλις αλλάξει season στο stream μας. Άρα βάλτε κωδικό και αφήστε μου Epic Name Gao στα coins και είστε έτοιμοι. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας θεματάκι για σήμερα που έχει να κάνει με την Apple και την Epic Games. Και φαντάζομαι όλοι ξέρετε ότι αυτές οι δύο εταιρείες είναι σε μια αιώνια διαμάχη από τότε που η Apple έφυγε το Fortnite από το App Store. Ο λόγος που έγινε αυτός ήταν επειδή ουσιαστικά η Epic Games δεν ήθελε πλέον να πληρώνει το 30% που πρέπει να πληρώνουν οι developers σε fees στην Apple και είχε βάλει τότε το δικό της shop μέσα στο Fortnite για να αποφεύγει να πληρώνει τα fees στην Apple και είχε και ως αποτέλεσμα να είναι πιο φθηνά τα V-Bucks για τον κόσμο. Εννοείται αυτό δεν άρεσε στην Apple, μετά ξεκίνησε μια τεράστια διαμάχη στα δικαστήρια, η Epic Games προσπαθούσε να φέρει το Fortnite πίσω στα Apple devices, δεν τα κατάφερε, μετά έχασε κιόλας η Epic Games στο δικαστήριο στην Αμερική και η τελευταία ελπίδα του Fortnite ήταν να έρθει πίσω στο App Store στην Ευρώπη με κάποιους καινούριους κανόνες που είχαν για τα Digital Store στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά από ό,τι φαίνεται ούτε αυτό δεν θα γίνει γιατί η Apple είναι ένα βήμα μπροστά και έκανε delete εντελώς τον developer account της Epic Games. Άρα δεν μπορεί πλέον να βάζει πράγματα πάνω στο store τους, πράγμα το οποίο δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Άρα όπως έχουν τα πράγματα τώρα, το Fortnite δεν μπορεί να επιστρέψει μέσω του επίσημου App Store στα Apple devices για κανένα λόγο, ούτε στην Αμερική, ούτε στην Ευρώπη, γενικά παγκόσμια δεν έχει πρόσβαση σε οτιδήποτε είναι της Apple. Προς το παρόν δεν έχουμε κάτι καινούριο, να ξέρετε όμως ότι τα πράγματα είναι σκούρα πλέον για το Fortnite στα iOS devices. Μετά θα συζητήσουμε για τα teasers μας που έχουμε για τη season 2, να μπούμε έτσι στα σημαντικά πραγματάκια και έχουμε πάλι έναν καινούριο και μέχρι στιγμής είχαμε δει δύο θεούς, ο πρώτος ήταν ο Δίας, βλέπετε εδώ πως είναι και το skin, είχε και τη λεζάντα Can you feel the thunder, δηλαδή μπορείς να νιώσεις τον κεραυνό που έτσι αφήνει να νοηθεί ότι θα έχουμε mythic item των κεραυνών και ο Δίας θα είναι και boss. Μετά είχαμε τον Άδιν που βλέπετε εδώ το skin και το mythic item του, την αλυσίδα του και λέει unleash the chains, να απελευθερώσουμε τις αλυσίδες, άρα με λίγα λόγια εδώ και άλλο mythic item, ίσως και μπω στο χάρτη ο Άδης. Και τώρα το νέο μας teaser είναι η Αφροδίτη, η τρίτη μας θεότητα από τους θεούς του Ολύμπου που έρχεται και στον Battle Pass και στη Season 2 και βλέπετε εδώ πως είναι το skin, έχει και τα φτερά και η λεζάντα λέει Don't fly too close to the sun, μην πλησιάσεις πολύ τον ήλιο. Και αυτό είναι καθαρόν reference, αναφορά στο Δέδαλο και τον Ίκαρον που κάηκαν τα φτερά του Ίκαρου όταν πλησίασαν τον ήλιο και έπεσε στη γη και σκοτώθηκαν. Έτσι θα είμαστε και εμείς από ό,τι φαίνεται στη Season 2, γιατί είπαμε κιόλας η λέξη κλειδί είναι τα φτερά, άρα θα έχουμε όντως όπως έγινε leaked φτερά στην επόμενη season και θα μπορούμε να πετάξουμε ακριβώς όπως το Δέδαλο και τον Ίκαρον ή τον Kratos στον God of War αφού έκλεψε τα φτερά του Ίκαρου. Άρα μάγκες μου, ετοιμαστείτε για μια season η οποία θα έχει έτσι και ένα καινούριο mobility item που μπορούμε να πετάξουμε και το ίδιο το Fortnite Competitive το είχε τη Ζαριγιόλας που είχε μπει ότι μπορούμε μέχρι στιγμής να τρέχουμε, να σκαρφαλώνουμε, να περπατάμε αλλά θα μπορούμε και κάτι καινούριο και τώρα έχουμε την απάντησή μας.
Άρα, μάγκες μου, βλέπετε πολύ ενδιαφέρον το τρίτο μας teaser ό,τι αφορά τα skins και είναι και το πρώτο teaser που δεν είναι από το κουτί της Πανδώρας. Είναι από τους αστερισμούς. Αύριο λογικά θα έχουμε και καινούριο teaser. Και τώρα η μεγάλη απορία είναι τι γίνεται με τη Season 2, πότε θα ξεκινήσει. Δεν έχουμε κάτι επίσημο από την Epic Games προς το παρόν και πλησιάζουμε πάρα πολύ σύντομα στις 8 του Μάρτη, είναι κυριολεκτικά αύριο. Και το μόνο ενδεικτικό στοιχείο που έχουμε αυτή τη στιγμή για τη Season 2, πότε ξεκινά, είναι τα challenges, τα οποία τελειώνουν αύριο την Παρασκευή 8 του Μάρτη, ώρα 4 το απόγευμα. Άρα είναι πολύ πιθανόν αύριο ώρα 4 να γίνει κάτι. Ίσως να έχουμε κάποιο mini event και μετά να πάμε σε μαύρη τρύπα για να ανοίξουν ξανά οι servers μέσα στο Σαββατοκυριακό. Η άλλη πιθανότητα είναι απλά τα challenges να τελειώνουν αύριο στις 8 του Μάρτη και η season να κλείσουν οι servers όπως πάντα το Σάββατο το βράδυ ή την Κυριακή το πρωί. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε ακόμη λίγο. Προς το παρόν δεν έχουν οτιδήποτε ούτε οι leakers, περιμένουμε την ανακοίνωση της Epic Games. Δεν το βλέπω πολύ πιθανό να κλείσουν οι servers Παρασκευή απόγευμα, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Άρα το πιο πιθανό θα γίνει κάτι μέσα στο Σαββατοκυριακό, εκτός αν έχει live event. Που το μόνο live event που μπορεί να έχουμε αυτή τη στιγμή είναι κάτι με τον Τιτάναν. Είδαμε το χέρι του, ίσως εμφανιστεί ολόκληρος και γίνει αυτόν που είπαμε που φημολογείται μια τιτανομαχία για το κουτί της Πανδώρας και τον έλεγχο του νησιού. Θα πρέπει να περιμένουμε όμως πρώτα για την επίσημη ανακοίνωση της Epic Games. Λογικά θα έρθει σήμερα ή αύριο το πρωί. Εκτός από όλα αυτά, μάγκες μου, χθες εξετάσαμε και πάρα πολλά leaks για τη season. Βλέπετε εδώ μια λίστα με το τι μας περιμένει. Έχουμε ουσιαστικά τα φτερά που τα είδαμε τώρα από την Αφροδίτη. Πάρα πολλά mythics των θεών, των κεραυνών του Δία, του Άδη, την Αλυσίδα, έναν καινούριο shotgun του Κέρβερου, τον αιώνα assault rifle του Άρη, ή επιτέλους μια τρίαινα του Ποσειδώνα, τα χρυσά μήλα των Εσπερίδων που είναι healable και το πιο σημαντικό, μια πρώτη ματιά στο νέο μας χάρτη που είναι ο Όλυμπος, στο σπίτι των θεών. Και αυτά τα συζητήσαμε πάρα πολύ καλύτερα χθες, αν θέλετε να δείτε το βίντεο, και βλέπετε εδώ και μια λίστα με όλα τα collabs που μας περιμένουν, με το πιο σημαντικό να είναι God of War ξανά εννοείται, και ο νέος Kratos αλλά και ο γέρο Kratos με τον Ατρέα, και μετά έχουμε εδώ και One Piece και διάφορα άλλα. Αλλά ξαναλέω, αυτά πολύ πιο αναλυμένα στο χθεσινό βίντεο. Και αυτά για σήμερα, μάγκες μου, ήθελα παραπάνω να συζητήσουμε για το πότε θα μπει η season. Είναι όντως αύριο το τέλος των challenges, αλλά δεν έχουμε κάτι άλλο πιο επίσημο. Μαζί με αυτόν είδατε και το τρίτο teaser και θα έχουμε και βιντεάραν αύριο το μεσημέρι, ώρα 2, που θα έχουμε σίγουρα και την ώρα που θα μπει επιτέλους η season 2. Άρα μέχρι τότε να είστε πάντα καλά, κάντε ένα like, μια εγγραφούλα, μην ξεχάσετε και support the creator MT1993-96 στο shop, τελευταία ευκαιρία για το μεγάλο μας giveaway και εμείς θα τα πούμε όπως είπα αύριο το μεσημέρι με όλες τις τελικές πληροφορίες για τη season 2. Καλή συνέχεια σε όλους σας!